Λοιπόν, δεν έχω μιλήσει καθόλου σήμερα και γενικά νομίζω αυτές τις μέρες. Δεν έχω κουνηθεί, μιλάμε σήμερα. Έκανα την ψυχοθεραπεία μου, που με βοήθησε πολύ, το χρειαζόμουν. Πριν λίγο. Αχ, ξύπνησα το πρωί. Αχ, πονέζω. Ήπια τον καφέ μου. Έκατσα ήρεμη. Γύρισα κάτι βιντεάκι που έπρεπε να στείλω για έκριση. Εδώ η κοπέλα. Ετοιμάζομαι να καθαρίσω καναπέ. Και τώρα είναι η φάση καθαριότητα. Έχω σκουπίσει, έχω ξεσκονίσει. Έχω κάνει δουλίτσες και έχω παραγγείλει να φάω. Και μετά έχω ένα πάρα πολύ ωραίο event στο οποίο έλεγα να ετοιμαστούμε μαζί. Θα δω τώρα. Ή live στο TikTok ή με story εδώ στο Instagram, γιατί δεν θέλω να χάνετε κι εσείς στο Instagram. Δεν έχει το TikTok. Αυτό. Θα δω πώς θα το κάνω. Εσείς τι είναι και στείλτε μου μήνυμα να μου πείτε τα νέα σας. Λοιπόν, έχω ξεκινήσει να ετοιμάζομαι για το event. Έχω φτιάξει και τα μαλλιά μου. Θα βάλω ένα κοστούμι που είναι με βερμούδα. Εντάξει, τα μαλλιά θα τα ξαναστρώσω. Τώρα τα ξαναπιάνω για να βαφτώ. Και θα συζητήσουμε θέματα που σκεφτόμουν αυτήν την εβδομάδα και που έγραφα στις σημειώσεις μου. Λοιπόν, έγραφα ότι αν κάτι σου λέει η διαίσθησή σου ότι είναι έτσι ή ότι πρέπει να το ψάξεις ή ότι πρέπει να φύγεις από αυτή την κατάσταση, η διαίσθησή σου το λέει. Και τέλος πάντων, το σκέφτεσαι πολύ, σημαίνει ότι πρέπει να το κάνεις. Όσες φορές η διαίσθησή μου έλεγε να κοιτάξω κάτι, να φύγω από μία κατάσταση, όσο και δύσκολο να μου φαινόταν, να πάρω θέση οτιδήποτε, έπεφτα πραγματικά πάντα μέσα. Δηλαδή, πάντα μου έβγαινε σε πάρα πολύ καλό. Επίσης, αν σκέφτεσαι να χωρίσεις και όλο αυτό σου φαίνεται βουνό, δεν θα το πιστέψεις και δεν το κάνεις μόνο και μόνο επειδή σου φαίνεται βουνό και ότι «Αχ, δεν θέλω να φύγω από τη συνήθεια, ναι, άλλο τον αγαπάω, αλλά πλέον δεν νιώθω όπως ένιωθα ή δεν περνάω καλά». Δεν θα το πιστέψεις μόλις βγεις από τη βολή σου, από τη συνήθειά σου και πάρεις απόφαση να αφήσεις αυτόν τον άνθρωπο που μάλλον δεν σε ευχαριστεί πλέον, πώς θα ανθίσεις, πόσο καλά πράγματα θα έρθουν στη ζωή σου, πόσο καλύτερα θα πηγαίνει η καθημερινότητά σου και τι glow up θα κάνεις. Κάτι άλλο που έχω μάθει σε αυτή τη ζωή είναι ότι αυτό που λένε οι φίλοι στα δύσκολα φαίνεται, no. Δεν συμφωνώ καθόλου. Πραγματικά, αν ο φίλος, βασικά ο τοξικός κακός φίλος θα φανεί στις επιτυχίες σου. Αν εσύ η ζωή σου έχει άνοδο, πάει καλά, βγάζεις τα χρήματα, είσαι χαρούμενος, έχεις μια πετυχημένη, ωραία σχέση, υγιή και όλα αυτά, εκεί βασικά θα φανεί ποιος είναι αληθινός φίλος και ποιος θα χαρίσει τα αλήθεια με την επιτυχία σου και με σένα. Εμένα εκεί κατάλαβα πάρα πολλούς ανθρώπους. Στη χαρά μου, στις επιτυχίες μου και αυτά, εκεί κατάλαβα ποιος είναι να μείνει και ποιος είναι να παίρνει πόδι, μιας και έβγαινε ζήλια, τοξικότητα, λογάκια, κουτσομπολιά και πάει λέγοντας. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό που μου έχει πει ο μπαμπάς μου και εγώ άρχισα πάρα πολύ να το καταλάβω μέχρι πρόσφατα δηλαδή, είναι ότι ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Όχι, όχι, δεν αλλάζει. Θα μου πεις, δεν υπάρχει καμία εξέλιξη, έστω. Ναι, εξελίσσεται, αν το θέλει. Εξελίσσεται και μπορεί να διορθώσει ίσως κάποια χαρακτηριστικά του, να τα διορθώσει, να τα αλλάξει, όχι όμως. Οπότε αν είσαι σε μία σχέση και περιμένεις πώς και πώς να αλλάξει και λες, ναι, θα αλλάξει, Θεέ μου, σε παρακαλώ, για μένα θα αλλάξει, που αυτό είναι το λάθος και δεν αλλάξει για εσένα, θα κρατήσει πάρα πολύ λίγο μέχρι να ξαναεπιστρέψει ο παλιός του εαυτός. Πάνω απ' όλα αλλάζουμε για εμάς. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν θα αλλάξει ποτέ. Νομίζω ήρθε η ώρα να φύγεις. Αυτό είναι το μήνυμά μου για να φύγεις, γιατί ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Και ό,τι συγχωρείται επαναλαμβάνεται, θα πω. Οπότε αν έχεις συγχωρήσει πολλά και περιμένεις ότι όντως θα τα αλλάξει, no, κοροϊδεύεις τον εαυτό σου. Αυτό επίσης που άρχισα πάρα πολύ να καταλάβω είναι ότι εμείς ορίζουμε τη ζωή μας. Μην πιέζετε τον εαυτό σας να είστε κάτι άλλο. Μην καταπιέζεστε σε τίποτα. Ζήστε την όπως γουστάρετε. Πάντα ο κόσμος θα λέει. Πάντα θα λέει, πάντα θα είναι φαντασιόπληκτος και θα κάνει σενάρια επιστημονικής φαντασίας γύρω από τη ζωή σας και πάει λέγοντας, είτε το σχολείο σας, είτε το χωριό που ζείτε, η πόλη που ζείτε, είτε ο χώρος ο δικός μου που πιο toxic δεν υπάρχει. Προστατεύστε τον εαυτό σας, αλλά πάνω απ' όλα επειδή η ζωή είναι μία, ζήστε την όπως γουστάρετε
Είμαι έτοιμη. Επίσης, όλα αυτά που σας είπα πριν, μην κάνετε κι εσείς οι δικοί μου άνθρωποι εδώ σε ένα επιστημονική φαντασία. Είναι πράγματα που γράφω εδώ και χρόνια και οι απόψεις μου μεγαλώνοντας. Ούτε έχω χωρίσει, ούτε συμβαίνει κάτι στη ζωή, ούτε τίποτα. Όλα τέλεια είναι. Απλά είπα να τα μοιραστώ. Μένει το lip combo, το οποίο εννοείται ότι κάνει sugar. Θα σας δείξω μετά, θα χρησιμοποιήσω. Δεν το βάζω ακόμα, λίγο πριν φύγω πάντα. Αυτό. Θα σας δείξω και outfit σε λίγο. Ναι. Και εννοείται, έχω βάλει το πιο ωραίο καφέ που υπάρχει, που σε λίγο καιρό θα βγει στη Sugar την επόμενη εβδομάδα, αρχές της επόμενης εβδομάδας, και θα πάθετε σοκ. Και αφού βάλω το μολύβι περίγραμμα, πάω με ένα πολύ παλιό της MAC ανοιχτά βέθ στο κέντρο. Μόνο. Και με το coffee bean. Υπέροχο. Είναι το αγαπημένο μου lip combo αυτά γενικά. Υπέροχο. Λοιπόν, έχω ντυθεί, βιάζομαι. Γιατί πρέπει να φύγω, έχω βάλει αυτό το κοστούμι, είναι από μάτσι-μάτσι, με μπότα, μπορντό, είναι τεράστια τάση, βερμούδες, κοστούμια με μπότες, κοσμήματα εδώ χρυσά, από μέσα ένα απλό λευκό φανελάκι, λουστρίνι τσάντας από τις μπότες μου σε μαύρη και είμαι έτοιμη. Έφυγα.